Εδώ είμαστε, καλησπέρα. 5η, 3 Οκτωβρίου του 2019. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ασχοληθούμε και σήμερα με όλη την ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Έχοντας μπει στο κλίμα, νομίζω, σιγά σιγά για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη την Κυριακή το απόγευμα. Την ίδια στιγμή που γύρω γύρω γίνονται πραγματάκια, έχουμε πάλι στη ζωή μας αυγενάκηδες, έχουμε ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς. Εχθές δεν ήμασταν μαζί σας, υπήρχε η 24ωρη γενική απεργία. Σήμερα επιστρέψαμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, θα ασχοληθούμε και με το μπάσκετ. Θα ασχοληθούμε και με το βόλεϊ, όπου οι τελευταίες εξελίξεις πραγματικά επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευίωνα στο πρωτάθλημα της Volley League. Η ΑΕΚ δεν είναι στο πρωτάθλημα. Ομάδες είναι στον αέρα και ο Ηρακλής εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Τώρα πόσες ομάδες θα υπάρχουν στο πρωτάθλημα δεν το ξέρει, νομίζω, ούτε η ΕΣΑΠ. Τα πράγματα είναι για γέλια και για κλάματα. Εντάξει, γενικότερα το καταλαβαίνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ο αθλητισμός δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Τα χρήματα των επιχορηγήσεων προηγούμενων δεκαετιών έχουν τελειώσει. Παράγοντες που να μπορούν να έχουν δύο φράγκα στη τσέπη απλά δεν υπάρχουν. Ομάδες αλλάζουν αφημί πιο συχνά από ό,τι αλλάζουν πουκάμισα. Είτε μιλάμε τον επαγγελματικό αθλητισμό, είτε αναφερόμαστε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και γενικότερα ένα μπάχαλο σε όλα τα πρωταθλήματα. Ανδρών, γυναικών, εντάξει, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Άκρη δεν βγάζεις. Μέσα σε όλο αυτό ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του. Έχει αγώνες μπροστά του. Τώρα πώς θα βρεθεί άκρη για όλα τα υπόλοιπα, ασχοληθεί ο υφυπουργός. Δεν είδα κάποια τοποθέτηση για την εισβολή Μελισσανίδη. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι. Δεν νομίζω. Αντιθέτως, είχαμε κλήσει σε απολογία για την ΠΑΕ, για τις ανακοινώσεις στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δίωξη λοιπόν και στην ΠΑΕ ΠΑΟ και στην ΠΑΕ ΑΕΚ για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 20α, παράγραφος κτλ. Κτλ. Αυτή ήταν. Αγάπη, τι γίνεται? Όχι, σε περιμένω να κάτσεις. Να είσαι επαγγελματίας. Εντάξει, τελείωσε τη δουλειά σου. Από τις 7.30 εδώ είμαστε, ρε Στέργιο. Από τις 7.30. Θα κλάψω, αγάπη. Έλα, πάρε εδώ τους χορηγούς. Μας συντροφεύουν και σήμερα. Συντροφεύουν. Συνοδεύουν και σήμερα. Υπάρχει μια συντροφικότητα. Γενικότερα. Σοφία 35. Αμά μου, ρε Στέργιο. Θα χωρίσω την κολλητή μου. Γιατί? Λέγοντας το φίλο της ότι έχει καταψύξει ο Άρια για να τον τυλίξει, τον θέλω δικό μου. Λέει η Σοφία 35. Καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα είναι και χειρότερα, Δηλαδή λένε, τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε. Η Κατερίνα ζει ένα δράμα. Όπα, την κοπέλα λες πάλι. Η κυρία, η αγέλαστη από τα μπότοξ και αυτά δεν μπορεί να κουνηθεί γενικότερα. Ο Γκουντάρας παγωμένος. Μπορεί να βλέπει κανένα αποτέλεσμα στο Champions League χθες και να περιμένει. Πω, η Κατερίνα πιστεύω ότι έχει εξασκήσει πολύ τον εγκέφαλο από όλη τη σκέψη φέτος. Ναι. Δύο εβδομάδες είναι αυτή η εκπομπή. Στις δύο εβδομάδες έχει καεί, τέλος. Το κάνει χρόνια αυτό το πράγμα. Το ναι, αλλά τα περιστατικά τα φετινά ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο. Τώρα αυτό δηλαδή. Χειροτερεύει η κοινωνία, να ξέρεις. Η άλλη σκέφτηκε να πει, αν υπάρχει αυτό. Ότι δεν έχει καταψύξει ο Άρια για να τυλίξει τον άντρα, το φίλο της κολλητής της. Ναι. Βρες κάτι πιο εύκολο. Αυτό σκέφτηκες. Ποια είσαι, τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε μια τέτοια. Να καθιερώσουμε ένα δεκάλεπτο. Ναι. Θα το κρατήσουμε. Και να παίρνει ο φίλος και να λέει, ας πούμε, είμαι κάτσε ο, λίγο, ο Γιώργος. Να το κρατήσω λίγο, να το πούμε στο Σταύρο μετά. Είμαι ο Γιώργος 38. Ναι. Με παράτησε η δικιά μου γιατί έπαιξα Young Boys διπλό και ήρθε χ. Και να βρούμε κι εμείς μια ιστορία. Ο κύριος λες είναι ειδικός.
Ειδικός, ναι, ειδικός. Τέλος πάντων, αυτό είναι το καθημερινό ένθετο, γιατί πραγματικά είναι ιστορίες βγαλμένες. Καλά, ζουν ανάμεσά μας, μωρέ, στέρια. Βγαλμένα από τη ζωή είναι. Από τη ζωή. Μπορεί να ζητούν και εσένα. Εντάξει. Τίποτα δεν ξέρεις. Μπαίνουμε σιγά σιγά και πάλι σε αριθμούς πρωταθλήματος. Λίγο. Σιγά σιγά. Από αύριο νομίζω θα πούμε πιο δυνατά. Ακολουθεί διακοπή. Άρα πάλι από Δευτέρα θα περιμένουμε δύο εβδομάδες, ναι, μέχρι να φτάσει 20 του Οκτώβρη για να δούμε το ΠΑΟΚ Λαμία στην Τούμπα. Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να μην αφήσει βαθμούς η ομάδα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Κυριακή το απόγευμα. Καλό θα ήταν για πολλούς λόγους. Ναι. Και για ουσιαστικούς λόγους και για την ψυχική μας υγεία και για. Ναι, όλα. Γενικότερα θα ήταν πολύ καλό ο ΠΑΟΚ να φύγει με τους τρεις βαθμούς. Εύκολα, δύσκολα, μέτρια, δεν ξέρω, να επιστρέψει, να έρθει η διακοπή και να περιμένουμε ήρεμοι το παιχνίδι με τη Λαμία. Λογικά 20 του Οκτώβρη. Ακολουθεί και στη συνέχεια της Κυριακής το Άρης Ολυμπιακός. Βγήκε ανακοίνωση. Για τον Άρης Ολυμπιακός. Νομίζω... Ή μήπως βγήκε μέσα στην απεργία και το χάσαμε γιατί απεργούσαμε. Νομίζω ότι περνάνε ότι είχε βγει συνολικά η ανακοίνωση τότε. Δηλαδή εννοούσαν όλα τα ντέρμπι. Συνολικά είχε βγει, ναι. Οπότε λένε ότι από τη στιγμή που τότε εννοούσαν όλα τα ντέρμπι δεν χρειάζεται. Κάνουν συμβούλιο αυτά και τα σκέφτονται ή έχει κάποιος την ιδέα, ας πούμε, δημοσιογράφος, φίλαθλος, παράγοντας και τη λέει, ας πούμε, στον πρόεδρο. Για να, να τα σκεφτούν αυτά. Νομίζω ότι γενικά για αυτούς είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά. Ναι. Οπότε, να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται και πώς το δικαιολογούν ή αν το πιστεύουν όντως και οι ίδιοι. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που παρακαλάει να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Μπας και καταφέρει ο Άρης και πάρει κάποιο βαθμό από τον Ολυμπιακό αργότερα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα το δούμε. Πρώτα μας απασχολεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μετά αυτό. Έχουμε αλλαγή στην ώρα του αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα το Σάββατο στο Παλατάκι. Κανονικά ήταν 4 παρατέταρτο. Μετατέθηκε το παιχνίδι για μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 4 και 4. Ναι, έγινε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει αυτό και λίγο στη χώνεψη. Χώνεψη. Γιατί Σάββατο τρώει ο κόσμος. Όπως ναι. Και σήμερα και αύριο τρώει γενικότερα. Το μισά ώρα είναι καθοριστικό. Ενέρεση. Αν το τζάμπολ 4 παρατέταρτο, δεν πρέπει να φύγεις από το σπίτι στις 3 και κάτι. Εάν είσαι ειδικά δυτικά, δύσκολα θα φτάσεις έτσι. Θα μπορείς να ξεκινήσεις πιο αργά. Ναι. Άρα τώρα μπορείς να φύγεις 3.30 από το σπίτι. Αφού είναι το τζάμπολ. Μπορείς να φύγεις 4 παρατέταρτο. Ακόμα και 4 παρατέταρτο, ναι. Μπορείς. Αν είσαι κέντρο, φεύγεις. Δηλαδή τίποτα Καλαμαριά, θα φεύγεις και 4. Αυτό λοιπόν για την ενημέρωση για το τζάμπολ. Ξαναλέω, όχι 4 παρατέταρτο, 4 και 4. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Καλό θα ήταν να έχει κόσμο το παλατάκι. Γιατί η ομάδα χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων. Θα πάμε, αγάπη. Έχεις δουλειές, δεν έχεις. Δεν ξέρω αν θα έχω βάρδια. Άμα δεν έχω όμως, ναι. Ωραία. Εύκολο. Θα πάμε στο παλατάκι. Ωραία, Στέργιο. Το κλείσαμε αυτό. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής. Προκύπτουν διάφορα από χθες κυρίως που ήμασταν λίγο off λόγω της απεργίας. Θα τα πούμε στην πορεία. Τι συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει η συλλεκτική φανέλα που κυκλοφορεί, αφιερωμένη στην Τούμπα και στα 60 χρόνια που έχει συμπληρώσει. Καλή. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Είναι διαφορετική, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία. Είναι εντυπωσιακή. Ναι. Δεν ξέρω τις εντυπώσεις σας. Εμένα σε γενική γραμμή μου άρεσε. Από σχόλια που έβλεπα γενικά social media, νομίζω θετικές εντυπώσεις. Ναι. Γενικότερα. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και μερικοί που δεν τους άρεσαν πολύ. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εντάξει, λογικό είναι. Σε ρόλο μοντέλων ο Βιερίνια και ο Μίσιτς. Ναι. Ωραία, ωραία. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Μίσιτς γενικότερα. Είναι νομίζω η εποχή του. Είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ξέρεις και ένα είδος επιβράβευσης να σε επιλέξουν για να διαφημίσεις μια φανέλα. Γιατί συνήθως το κάνουν, συνήθως. Η πρωτοκλασσά τη μια ομάδα. Οπότε εντάξει, είναι καλό και για την ψυχολογία του Κροάτη, νομίζω. Το να αποτελέσει έτσι μοντέλο για την επαιτειακή εμφάνιση. Λοιπόν, νομίζω ότι η είδηση ότι ο Βιερίνια πήρε μέρος στο οικογενειακό διπλό είναι πάρα πολύ σημαντική.
από ποια ψυχή να το δει κανείς. Έχει δώσει μεγάλο αγώνα αρχηγός. Τεράστια θέληση να επιστρέψει. Πολλή δουλειά και από τον ίδιο και από όλο το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Πολλή δουλειά, καθημερινή δουλειά. Προφανώς τον βοηθάει και ο οργανισμός του. Είπαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι είχε κερδίσει ένα-ενάμιση μήνα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Μ' ακούσει κάποιος και θεωρήσει ότι είναι. Αφήνει και μπηχτή για τον Βέρμπουμ, ότι ο Βέρμπουμ για παράδειγμα δεν έχει θέληση και δεν. Και ίδιος έχει θέληση, απλά τη χάνει να μην τον βοηθάει το σώμα του. Καλά, είναι και άλλο τραυματισμό. Και είναι και αυτά που προέκυψαν ναι, για τον Βέρμπουμ. Που χτύπησε στο οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19, μετά είχε κάποιες ενοχλήσεις πάλι από χτύπημα. Είναι και το τι προέκυψε για τον Βέρμπουμ στην πορεία. Ο αρχηγός πάντως μετράει πλέον αντίστροφα. Ναι. Καλώς εικόνα των πραγμάτων, να μην συμβεί το παραμικρό. Και μετά τη διακοπή νομίζω θα είναι έτοιμος, δηλαδή σε 15 μέρες από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα τον εκμεταλλευτεί ο Φερέιρα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι προορίζεται για μπροστά ο Βιερίνια. Με βάση και την εικόνα του Γιαννούλη. Δεν θα το ξαναδούμε. Που είναι σε φοβερή κατάσταση, νομίζω. Σε γενικές γραμμές ως back, γιατί σίγουρα μπορεί να χρειαστεί να παίξει μέσα στη χρονιά. Ναι. Αλλά ως βάση νομίζω θα υπολογίζεται ως extreme. Θα το δούμε. Επιστρέφοντας ο Πορτογάλος. Τεράστια, τεράστιο θέμα το να επιστρέψει ο αρχηγός. Και βάσει της ποδοσφαιρικής του αξίας και της ποιότητάς του και βάσει της παρουσίας του και μόνο στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και σε έναν πιο ενεργό ρόλο. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση, όπως είναι πολύ σημαντική και η διαφαινόμενη επιστροφή του Μαωρίσιο που ενδεχομένως να πάρει χρόνο και στο Θοδωρός Κολκοτρών στην Κυριακή. Αλλά όσο καλός και να είναι ο Βραζιλιάνος, η παρουσία του Βιερίνια δίνει πολλά περισσότερα στην ομάδα και μέσα στο χορτάρι και έξω από αυτήν. Έχει στεργείο δηλώσει ο Βιεννάκη που κυκλοφορούν σήμερα. Λέει, γιατί όμως. Λέει κάτι για Μελισανίδη. Όχι. Δεν λέει. Δεν λέει πολλά πράγματα. Δεν λέει πολλά πράγματα. Δεν λέει πολλά πράγματα. Μιλάει για το χώρο του μπάσκετ και για όσα γίνονται. Λέει ότι έχουμε πιάσει πάτο στο ελληνικό μπάσκετ. Μάλιστα. Αυτό συνδέεται και με όλη αυτή την ιστορία με τον Ολυμπιακό και τον αναπτυξιακό και όλα αυτά. Μιλάει για το ΟΑΚΑ, για την αξιοποίησή του. Μιλάει για το ΒΑΡ, για το οποίο και πάλι εμφανίζεται λίγο προβληματισμένος για τη λειτουργία του και γενικότερα για τα προβλήματα που έχουν κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λέει. Μιλάει γενικότερα για τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και για όλα όσα γίνανε το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν πολύ μπαίνει. Για Δημήτρη Μελισανίδη, δεν μιλάει. Όχι. Δεν πολύ μπαίνει σε αυτά. Τουλάχιστον για την ώρα. Βέβαια πέρασαν και μέρες. Δηλαδή Πέμπτη είναι. Ναι. Όλα όσα έγιναν μαθαίρεσαν τη Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Δευτέρα. Όχι, δεν είδα, να σου πω αλήθεια εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, δεν νομίζω όμως. Ναι. Στέργιο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε. Δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο. Ό,τι είχα να πω, το έγραψα στο ΠΑΟΚ 4 προχθές αξιμερώματα. Δεν, δηλαδή πραγματικά. Να διαβάζει δηλαδή ο κόσμος στο blog σου, να πεις στο ΠΑΟΚ 4. Εσύ το διάβασες. Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα καθόλου. Τόσο πολύ δεν ασχολήθηκα. Όχι, χθες ήμουν εντελώς εκτός. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ναι. Να διαβάσει ο κόσμος το blog. Το blog πες υπάρχει. Πες τι τίτλο έχεις. Ο τίτλος είναι. Σπρώξε λίγο. Ξεφτυλίστε τους όπου τους βρείτε. Μπράβο, Στέργιο. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει ευγενικός, το blog του Στέργιου. Μια χαρά. Ευγενικός. Άλλο ρήμα είχα στο μυαλό μου. Ναι. Αλλά εντάξει, διατηρούμε πάντα ένα επίπεδο. Ναι, άλλο. Άλλο, ναι. Άλλο ρήμα. Έκανες το σταυρό σου. Όχι. Κράτησες το δημό σου. Έχω εκπαιδευτεί πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή μπροστά μου ο Γκάντι δεν πιάνει τίποτα. Αυτό ο Γκάντι πολύ τον αναφέρουμε τελευταία. Δεν είναι για καλό νομίζω. Εντάξει, θεωρείται. Καταδεικνύει λίγο την κατάσταση. Θεωρείται η επιτομή τη ηρεμία. Βρε, θεωρείται, αλλά και μόνο ότι τον αναφέρουμε τόσο συχνά, κάτι δεν πάει καλά, Στέργιο. Κάτι ναι. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο. Να πούμε όλα όσα έγιναν και χθες. Υπάρχουν διάφορες ειδήσεις που προκύπτουν. Καλά τα πήγε τότε να. Πόπο, Στέργιο, και σε θυμό. Κοίταξε, τον Άσο, αν θυμάσαι όμως για να είμαστε δίκαιοι, περίμενε αγάπη. Έλα. Θυμάσαι που είπα στον αέρα, ναι. Προτείνω γκολ-γκολ και over 2,5. Το θυμάσαι. Το γκολ-γκολ και το είπα και εγώ. Πέρα από την πλάκα για Άσο και τα λοιπά. Προφανώς, Στέργιο. Είπα επίσης, αν θυμάσαι, το διπλό της Σαχτάρ. Ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι, οκ. Και ο συνάδελφος έλεγε Ταλάντα αυτό, ναι, και τα λοιπά. Και έλεγα Σαχτάρ είσαι, 1-2. Τα έπαιξες. Έλεγα διπλό της Σαχτάρ. Ναι, τέλος πάντων, τα έπαιξες. Άμα αρχίσω τα καντήλια τώρα. Τα έπαιξες. Δεν τα έπαιξες. Τότε τι μας λες τόση ώρα. Όπα. Στέργιο.
Λοιπόν... Γιατί δεν είναι εδώ ο Σταύρος. Είναι πολύ... Αφού δεν πέσαμε αγάπη ως άλλοι παπαδάκηδες και τσουκαλάδες και να χτυπήσουμε κανένα κεφάλι κάτω στο μάρμαρο. Λοιπόν, σου δίνω έτσι αγάπη 5 δεύτερα για να ηρεμήσεις. Ηρέμησες? Έλα, πες το χωρικό μας, έλα. Λοιπόν, μαζί μας είναι όπως κάθε μέρα η Στίχημαν. Μέγας χωρικός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Η Λειψία μας τα χάλασε χθες, να ξέρεις. Α, και η Βαλένθια. Ναι. Το γκολ γκολ να βγει. Που η Βαλένθια έχασε ένα πέναλτι, έβαλε γκολ, το ακύρωσαν. Δεν γίνονταν κάτι άλλο, πραγματικά. Αλλά, οκ, okay, προχωράμε. Σήμερα έχει Europa League. Οπότε μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Το Regis Casino είναι μαζί μας. Όπου στο θέατρο Βεργίνα ετοιμάζεται για την πολύ μεγάλη πρεμιέρα αύριο ο Γιάννης Πλούταρχος. Στο θέατρο Βεργίνα, λοιπόν, ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής. Για 6 παραστάσεις αρχικά, αυτό αναφέρει ο προγραμματισμός, αύριο μεθαύριο 5 Οκτωβρίου, 4-5 του μήνα, 11, 12, 18 και 19 Οκτωβρίου, 6 μοναδικές παραστάσεις του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα. Για εισιτήρια, γιατί νομίζω θα γίνει ένας χαμός σε όλες τις παραστάσεις και ειδικά αύριο στην πρεμιέρα. Γενικότερα λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο για πληροφορίες στο 2310-491-234 και για εισιτήρια από τα ταμεία του Καζινόλου του 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο, η Αφροδίτη Χατζημινά και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσέως, για πρώτη εμφάνιση. Ντεμπουτάρει ο ιός του Γιάννη Πλούταρχου. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυώνται ότι θα γίνουν όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Ναι. Και μαζί μας τα Welcome Stores Αλεξιάδης, για όσους ψάχνουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Welcome Stores Αλεξιάδης, Αμπελόκηπη, Φιλιππούπολης 57, όλα σε τιμές κόστους, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές, είτε και ψάχνουν, ξαναλέω, ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, οτιδήποτε χρειάζεται ένα σπίτι, είτε ψάχνετε ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, τα πάντα όλα. Στους Αμπελόκηπους, Φιλιππούπολης 57. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Γίνεται ένας μικρός χαμός από χθες, αγάπη, με το βίντεο του 1-0 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, δικαιολογημένο. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις όλη την κίνηση που έχει γίνει. Και δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο. Τις θέσεις όλων των παικτών. Να περάσει μπάλα από όλους τους παίκτες. Τι κοιτάκα λένε οι Πορτογάλοι, Στέργιο. Ναι. Σήμερα κυκλοφορεί παντού. Και σήμερα και χθες γενικότερα κυκλοφορεί. Το τι κοιτάκα του Αμπέλ Φερέρα στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα είναι εντυπωσιακά τα γκολ που προκύπτουν από πολλές πάσεις, αλλά όταν περνάει μπάλα και από τους 11 παίκτες μιας ομάδας, εντάξει, αποκτάει τον γκολ πολύ μεγαλύτερη σημασία. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι το ίδιο καλός και για μεγαλύτερο διάστημα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι. Να μην βγει μπροστά του κάποιον διαιτητή. Βγήκανε διαιτητές, πες λίγο στην ΕΠΟ. Θα πούμε, ναι. Έχουμε τον Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο. Καλησπέρα. Όλα τα παλιά σήμερα αγοράζουν με το που βγήκαμε στον αέρα. Κάθε φορά κάτι. Εννοείται, έχουμε, Σταύρο. Εννοείται. Τι γίνεται? Καλά εσύ. Καλά κι εμείς. Εδώ δουλειές. Mm-hmm. Ναι. Σταύρο, πάλι καλά, λείπει σήμερα γιατί ο Στέργιος πριν πήγε να πέσει από την καρέκλα του. Ναι. Αγάπη, ακόμα δεν μου έχεις πει τι έκανε ο Στέργιος στις πιάδες. Α, έχει ξεχαστεί αυτό, έχει περάσει. Παραγράφηκε, Σταύρο, παραγράφηκε. Μόνο εσύ το θυμάσαι. Είναι γιατί δεν το μάθα. Δεν πειράζει. Θα το μάθεις, θα χρειαστεί. Γι' αυτό το έχεις ξεχάσει. Είναι, αν το μάθαινες, είναι βαρύ χαρτί, το κρατάω. Αν το μάθαινες, δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, Ευάγγελος Μανούχος, Αργολίδας. Δεν το ξέρω τον κύριο. Κάπου το είδα διαδητεύει πρόσφατα. Την Κυριακή στις 5 και 4. Ο Μπουξμπάουμ Ράινχαρντ, Ανατολικής Αθητικής Αττικής. Κωνσταντίνος Ψάρης, yeah. Ζακίνθου. Βάτσιος Αριστίδης, τέταρτος, Δυτικής Αττικής. Άγγελος Ευαγγέλου, διαιτητής ΒΑΡ. Μιχαήλ Παπαδάκης από το Ηράκλειο, δεύτερος ΒΑΡ. Ο Παραπλασανίτης δεν είναι από την ΑΕΚ μόνο. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά μπάρα να παίξουμε. Πες και στο άλλο, στο Άρης Ολυμπιακός.
Α, ναι. Άρης Ολυμπιακός, μισό. Τζοβάρας. Τζοβάρας Γιώργος, Φθιώτιδας. Ξενός. Ναι, ναι. Είναι από την Φθιώτιδα Άλπεων. Ναι, είναι μια κοινότητα εκεί, από εκεί. Κούλα Χασάν, Μπαρκελόνης. Οξάκη, άρεσα. Ανδρέας Μεϊντάνας από τη Δανία. Τάτσις Γιώργιος, Σουηδία. Από το Βάρος είναι. Ποιος? Στο Βάρ. Στο Βάρ είναι Αναστάσεις Παπαπέτρου. Μάλιστα. Άρα η διεθνής είναι στο Βάρ. Ναι. Αυτά, αυτοί είναι οι διαιτητές. Λοιπόν... σιγά σιγά νομίζω Σταύρο πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα του αγώνα. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή. Ας το πιάσω. Ναι, ναι. Ναι. Αποκλειστικό το έχουμε αυτό ή είναι κάτι... Ναι. Υπάρχουν κάτι δηλώσεις του Υφυπουργού, δεν ξέρω αν τις διάβασες, αν ενημερώθηκες. Δεν διάβασα. Για ΟΑΚΑ, πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ, για το ΒΑΡ και τα λοιπά, για Μελισανίδη πουθενά εννοείται. Δεν ξέρω αν... Μήπως δεν τον έχει ενημερώσει κάποιος τον Υφυπουργό. Γιατί εντάξει, όταν έχει τόσο στο κεφάλι του, δεν μπορεί να είναι ενημερός για όλα. Αυτά και οι κλήσεις και η δίωξη στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Για τις ανακοινώσεις. Αναμενόμενο τελευταίο. Mm-hmm. Αλλά γιατί βγήκαν ανακοινώσεις στο αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη αλλήλωση αποτελέσματος, μια κλοπή βαθμών από τον ΠΑΟΚ και αν συνδυάσουμε και την εξαφάνιση της εικόνας στο Καραϊσκάκι στη φάση του Μπαράδες, υπάρχει αλλήλωση στο πρωτάθλημα 4 βαθμών στην κορυφή. Ναι. Εντάξει. Δεν θα έπρεπε να είναι ο ΠΑΟΚ 2 πάνω και είναι ο Ολυμπιακός 2 πάνω. Αυτά με γεγονότα, όχι να τα μην λέγαμε. Εντάξει. Όλοι ξέρουν τον Παράδες είναι πέναλτι. Όλοι ξέρουν ότι εξαφανίστηκε η εικόνα. Όλοι ξέρουν ότι στο Αγκούστο έγινε φάουλ. Και όλοι ξέρουν ότι ο Σιδηρόπουλος, ωραία, λειτουργήσε με λάθος τρόπο. Είναι πουθενά ο Σιδηρόπουλος. Αν είναι πουθενά ο Σιδηρόπουλος. Μισό λεπτό. Δεν τον βλέπω, όχι. Ούτε στο ΒΑΡ. Ψέματα, ψέματα. Είναι διαιτητής με κόλλημα. Ο Σιδηρόπουλος, διεθνής υποχρέωση. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που έκανε ο Σιδηρόπουλος είναι πολύ βαρύ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί ο Περέιρα. Αν θέλει να έχει άλλη ομάδα που θα βρει τον Περέιρα, γιατί έχει ένα σουξέ τελευταία. Ναι. Ή άλλοι χωρίς λόγο, εμείς με λόγο. Ας βάλει τον Σιδηρόπουλο να αγωνιστεί. Οπουδήποτε. Τέλος πάντων, επί της ουσίας τώρα το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι αυτό που έχει σημασία περισσότερο απ' όλα, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε τι. Ο Πέρκας ήταν να μπει, λογικά θα είναι διαθέσιμο στην Τρίπολη. Μπήκε χθες κανονικά. Ναι. Ο Βιερίνια μπήκε. Ο Βιερίνια μπήκε, ο Μάτος ξέρει την τιμή του. Άρα πάμε. Σχετικά πάνω που είναι το Μαουρίτσιο διαθέσιμο και αυτό, ναι. Έχοντας πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, δεν ξέρω τώρα αν ο Φερέιρα εκτιμά ότι πρέπει να το ξεκινήσει στην Τρίπολη. Ναι. Αν θα το ξεκινήσει θα πάει μαζί με τον Μίσης, η Διάδα στο κέντρο. Και τα άλλα νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει. Αν κάτι αλλάξει θα είναι σίγουρα η παρουσία του Μάτου στον Ροδρίγκο. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος στο build-up δεν είναι κακός, αλλά στην άμυνα είναι λίγο. Έχει κάποια θέματα. Ναι, δεν κόβεται με βαλέ. Αν θα αλλάξει κάτι εκτιμώ είναι ο Μπίσας ο οποίος είναι δεφορμή. Θα μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Νομίζω ο Άκπο μου δεν θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει πάλι στον Τέσκι. Ο οποίος έχει το μαγικό άγγιγμα. Δηλαδή μόλις δει την μπάλα μέσα στην περιοχή του βάζει μέσα. Άρα από τη στιγμή που έχει αυτό δύσκολα θα βγει από την Ελλάδα. Ναι. Σταύρο, έχεις καθόλου εικόνα από Αστέρα, είδες κάποιο παιχνίδι? Είδα Αστέρα με τον Ατρόμι και ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αποβολή του Ιγκλέσια στην Κρήτη δεν θα είχανε. Ναι. Εκεί την πλήρωσε. Δεν είναι κακή ομάδα και πάρει καλούς παίκτες. Έχει ένα Ριέρα που είναι πάρα πολύ καλός. Έχει ένα δεκάρι Φερνάντες που λέγεται πολύ καλός. Την άμυνα έχει θέματα σωμαρά. Τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχει ψηλό βαθμό συγκέντρωσης γιατί κακά τα ψέματα
μπροστά ο Αστέας είναι καλός. Ναι. Επίσης είναι σημαντική αποβολή του Ιγκλέσιας, όχι μόνο γιατί είναι ο ηγέτης της ομάδας, αλλά γιατί είναι ένα παιδί που είναι πολύ καλό σαστημένο από πάνω σε σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, ναι. Σωστό. Φεύγει ο Ζαλγκάς δηλαδή. Δεν έχει μετά κάποιον άλλον σαστημένα πλην του Μπαράλες. Έναν παίκτη να κλείσεις κλείστον. Δεν ξέρω τώρα αν παίξει ένας Αυγουλάς, ένας μικρός, πως το λένε, που έχουν στόπερ. Αν θα παίξει αυτός που παίξει την Κρήτη δηλαδή, ή θα παίξουν με κάποιο άλλο σχηματισμό. Ο Πασαλίδης δεν έπαιζε στην Κρήτη. Α, δούμε. Δεν είναι κακή ομάδα, δεν είναι εύκολη έδρα, έχει πρόβλημα στην άμυνα ο Αστέας και το πάχνω να το κουραστεί. Ναι. Νομίζω ότι ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν ένα καλό δείγμα ότι η ομάδα έχει δυνατότητες και μπάζει στα πάρα πολύ μεγάλες. Ενδεικτικό το βίντεο που βλέπαμε χθες. Ναι. Με τον γκολ το πρώτο όπου πέρασε μπάλα από τα πόδια όλων των παικτών του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά και το δεύτερο ήταν συνδυαστικό. Δεν ήταν άσχημο γκολ, δεν ήταν κουτούρου γκολ, δεν ήταν θυμένη μπάλα. Ήταν μέσα από την κυκλοφορία μπάλας από... Το ένα ήταν από κυκλοφορία μπάλας υπομονής, το άλλο ήταν από άμεση εκτέλεση. Γρήγορη πάσα Ροντρίγκο, πίσες Βαλδημίου Σβιντέσκι. Το γκολ ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ γρήγορο. Όσο πάω και φτιάχνει τέτοιες φάσεις, τόσο θα ανεβαίνει η ψυχολογία των παιχτών. Θα ανεβαίνει το επίπεδο πίστης στο πλάνο του Φερέιρα. Και αυτό είναι πολύ καλό σιγουρός για το μέλλον. Αλλά κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ βέβαια περάσει από την Τρίπολη για να μην έχει πίσω γύρισμα σε σχέση με αυτά που σιγά σιγά βλέπουμε να βελτιώνεται. Ναι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι πριν το Άρης Ολυμπιακός. Όχι ότι περιμένουμε πολλά, αλλά θα έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ο ΠΑΟΚ είναι για 2 ώρες πρώτος. Ένας Ολυμπιακός που σιγά σιγά, εγώ λέω ότι θα ρίχνουν την απόδοσή του. Δεν θα είναι κάτι το συντονιστικό. Δεν είναι κριτήριο βέβαια το παιχνίδι του Εδώ Αστέρα και γελάμε. Αυτά που γίνονται, αλλά δεν πάει να το αποδείξουμε. Ναι, ναι. Αλλά επί της ουσίας, επειδή ο δρόμος είναι μεγάλος και επειδή οι ομάδες θα αναμετρηθούν και οι δυο τους μεταξύ τους 2 φορές και 2 στα play-off 4, καλό είναι να είναι κοντά και να είναι σε θέση που έχουν να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού. Ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αλλά και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό δεν μπορείς να μιλήσεις με Καραγκιόζη εδώ, πρέπει να φωνάζετε. Έχω μπλέξει με καραγκιόζιδες, παιδιά, από ό,τι βλέπετε. Κουράγιο, ωραία. Σταύρο. Κουράγιο. Ναι. Τα παιδιά σκοτώνονται στη δουλειά. Mm-hmm. Τι να πούμε τώρα. Είναι πασχετικοί οι άνθρωποι, παιδιά. Ναι, ναι. Είναι πασχετικοί οι άνθρωποι. Είναι πασχετικοί. Πάντα. Θες να κάνεις μια δήλωση στον αέρα για τον μπάσκετ που το διαλύσατε. Είναι πασχετικοί. Τέλος πάντων, για να πάμε σε σοβαρά τώρα. Που δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Αλλά... Ότι ο Πάτρου να μείνει κοντά με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να μείνει κοντά. Ναι. Πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί να πάει στο μισθοπάτημά του που θα έρθει. Και όλα τα άλλα ελάχιστη σημασία έχουν. Ο Τζοβάρα Σταύρος, το Άρης Ολυμπιακός, ούτε καν διεθνής είναι. Άρα να περιμένουμε ανακοίνωση, πιστεύω. Όχι, δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, είναι και, νομίζω έχει ρεπό ο ανακοινωσάκιας. Αφού σου είπα, αυτοί λένε ότι βγάλανε μία για όλα. Για όλα τα ντέρμπι. Αυτό το μάθει Σταύρος ή μόνο για αγάπη το μάθε. Βγάλαν μία για όλα. Ότι αυτή η δικιά μας για όλα τα έχει. Λένε ότι από το ξεκίνημα της χρονιάς είναι... λέμε για όλα τα ντέρμπι. Πώς είναι Σταύρο το γάλα μακράς διάρκειας. Το παίρνεις μία και... Ένα για όλα ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι τόσο μακράς διάρκειας το γάλα και να μην με κρατάει στο ίδιο. Εντάξει. Εντάξει, είναι η ανακοίνωση ρε παιδί μου, εντάξει. Μια και... μια και καλή. Δεν θα βγάζουμε ανακοινώσεις συνέχεια Σταύρο, μία φορά για όλη τη χρονιά. Δεν είμαστε γκρινιάριδες. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, αυτό που λέμε σατανάδες, αυτό είναι. Δηλαδή, ποιος του ήρθε η ιδέα μετά από 5 μέρες που σέρνει το θέμα, αν θα βγάλει ο Άρης ανακοίνωση και άρχισε να το βρωμάει προς τα έξω ότι η ανακοίνωση είναι για όλη τη χρονιά. Όχι μόνο η ανακοίνωση, γενικότερα, ότι τα είπαμε για όλα τα. Α, το είπαμε για όλα. Μάλιστα. Σταύρο, η συλλεκτική φανέλα πώς σου φάνηκε? Την είδα λίγο, εντάξει, εγώ το άσπρο δεν μου πάει για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, ναι. Θα αποτιμούσα να είσαι μαύρη.
Εντάξει, δεν είναι άσπρη-άσπρη. Είναι... γκρι δεν είναι. Ιδιαίτερο, είναι. Δεν είναι άσπρη-άσπρη. Είναι ανοιχτόχρωμη, αγάπη. Είναι ανοιχτόχρωμη. Εντάξει, πες αυτό. Το ανοιχτόχρωμο δεν σε κολακεύει, όχι το άσπρο. Σε χλωμιάζει, Σταύρο, ναι. Το άσπρο γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη όμως. Ναι, είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη. Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό. Μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Όσοι για τις φανέρες, από εβδομάδα. Καλά είναι και αυτό. Άσχετα και δύσκολα στην Τρίπολη τώρα, γιατί πολλά, πολλά θα μας τα πούνε μετά. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, για ουσιαστικούς λόγους, για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για την ψυχική μας ηρεμία. Ναι. Γενικά είναι μια χρονιά που δύσκολα θα πούμε ψυχική ηρεμία. Αυτά που γίνονται, προσπαθούμε, κάνουμε γιόγκα. Ναι. Υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, σηκωνόμαστε στον αέρα ενώ καθόμαστε κραδόν, κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Αλλά παίρνουμε δουλειά ακόμα. Δεν το κάνεις αυτό, Σταύρο. Ναι, δεν το κάνω. Δεν το κάνεις αυτό. Ούτε μία σε εκατομμύριο. Ο κλαδό και να σηκωθείς. Όχι. Όχι. Φαντάζομαι εννοείς χωρίς χέρια. Εννοείται. Ναι. Με χέρια. Εικάζω και ρισκάρω ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Ούτε εγώ μάλλον δεν μπορώ να το κάνω, οπότε. Λοιπόν. Χρειάστηκα να πάω σήμερα. Χρειάστηκα να πάω σήμερα στο δικαστήριο. Ναι. Να πάρω μια βεβαίωση από το ειρηνοδικείο για κάτι. Ναι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου να περάσω το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Συγκίνηση. Α, ένα σου μάθω εγώ άμα θες. Όχι, όχι, πρώτη φορά χρειάστηκε να περάσω. Δεν το πέρασα τελικά, γιατί με σταματάει στην πόρτα ένας αστυνομικός. Ναι. Και με ενημερώνει, Σταύρο, ότι σήμερα είναι αργία για τους δικαστικούς, γιατί είναι του Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Και τον λέω μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη. Δηλαδή πέσαμε στην ημέρα της αργίας των δικαστικών. Τέτοιο πράγμα, αρέσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα περάσει αύριο. Ναι. Έκανε κάτι ψώνια πρωινά και ήρθε η Σταύρο. Τι ψώνια, κουλούρια. Ναι, όχι, τι πήρες. Περίμενε. Δεν ξέρει τι πήρε, παιδιά. Έλα ρε, αυτά τα ποντιακά ρε, περίμενε. Πυροσκή. 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 Πυροσκή δεν θα τρώγα ούτε στο Στάλιγκραντ. Και εγώ δεν το έφαγα. Εσύ μου φέρε εδώ πέρα και δεν το έφαγα. Άκου να δεις, Σταύρο. Πηγαίνω στο Τεμέτερον. Εντάξει. Παίρνω πυροσκή. Δεν το θέλει η αγάπη γιατί μπορεί να έχει λάδια, λέει πολλά. Προσέχει την σιλουέτα της. Το δίνω στον Νίκο Παπαδόπουλο και έχει πάθει το παιδί σοκ. Έπαθε σοκ, αγάπη, δεν έπαθε. Έπαθε σοκ, επιβεβαιώνω. Εντάξει. Και είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος καλύτερο από τα κουλούρια του Σταύρου. Επιλέξει. Το είπε και αυτό το επιβεβαιώνω. Ένα μην ξαναφάει ποτέ. Πάμε στο μπάσκετ. Αύριο τη Εστιθέα το πάω και ναι, ναι. Πρέπει Σάββατο. Να πάρει όσο αντέχει σαν ομάδα και κρατιέται το ρόστερου 8 νίκες. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τη Λάρισα πρέπει να κερδίσει. Όσοι περισσότεροι πάνε στο γήπεδο και δημιουργήσουμε ένα κλίμα τόσο καλύτερα. Το γεγονός ότι η τριάδα του Άρης ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά κάτι λέει. Στην αγωνιστική αυτή κάτι λέει. Κάτι λέει. Εντάξει, αλλά δεν είναι ηθική η νίκη. Έχουμε χάσει έναν βαθμό πολύ σημαντικό για τη συνέχεια εξαιτίας της απόφασης. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια στήριξη προς την ομάδα και από τον κόσμο που τη βλέπουμε και από τις ανακοινώσεις του συνδέσμου. Mm-hmm. Μακάρι να υπάρχει μια εικόνα καλή στο παραδάκι για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να υποστηριχθεί σωστά και να πάρει την πρώτη νίκη. Την ομάδα, Σταύρο, πώς την είδες, αν είναι μικρό το δείγμα του ενός αγώνα, εντάξει, ειδικά για μια νέα ομάδα, κάποιο συμπέρασμα πρώιμο έτσι μια... Το λάθος που κάνει ο Λούις είναι ένα δείγμα ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θέλουν δουλειά. Γενικότερα σου άφησε μια θετική αίσθηση, ας πούμε, τηρουμένων των αναλογιών και των budget που είχε να διαχειριστεί η ομάδα. Έχει κάποιες δυνατότητες. Το πρόβλημα στην προηγουμένη περίπτωση, παιδιά, είναι ότι αυτή η ομάδα θα μείνει για πολύ καιρό. Γιατί τα οικονομικά ζητήματα που έχει η ΚΑΕ είναι τεράστια. Ναι. Είναι άρα, αυτό λοιπόν, που έχουμε πει πολλές φορές. Ο μήνας κάτι σημαίνει. Αυτό που λένε και ξαναλέγουν ναι, αρχή. Ήδη από αυτόν τον μήνα λείπουν κάποια χρήματα. Ναι. Πρέπει να βρεθούν. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι αρκετά σύνθετα. Εκεί θα είμαστε. Αλήθεια στη γραμματεία. Σε αυτόν τον κομβικό ρόλο που έχουμε αναλάβει. Είπαμε στρατηγική θέση. Ναι, στρατηγική θέση.
και πάμε παρακάτω. Και τα εισιτήρια από 10 ευρώ. Για τον κόσμο. Καλό είναι. Όσοι μπορούν να πάνε. Σταύρο, κάνε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για την επιστροφή του αρχηγού σε ένα οικογενειακό δίδερμα. Εντάξει, τώρα ο Άντε θα μπει σε κανένα μήνα με την ομάδα κανονικά και μπαίνουμε στην τελική ευκαιρία της σεζόν. Θα δείτε άλλη ομάδα με Μαουρίτσο και την Ειρήνη. Κανένα μήνα λες ο αρχηγός. Ναι, σε ένα μήνα θα μετά διακοπή πιστεύω θα παίζει. Ναι, δηλαδή ίσως κάνει μια επανεμφάνιση ως αλλαγή ενδεχομένως ή και ως βασικός στο μάτι με τη Λαμία, λες 20 του Οκτώβρη. Ναι. Ναι. Η λογική λέει ως εξτρέμ, δεν είναι. Η λογική λέει μπροστά από τον Γιαννούλη. Γιαννούλη, ναι. Θα δούμε, θα το δούμε. Ωραία, έχουμε χρόνο. Μέχρι τότε να πάρει ο Πάκο ένα διπλό στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, που μας έχει ταλαιπωρήσει πολλές φορές, είναι η αλήθεια, Σταύρο. Για να πάει η ομάδα στη διακοπή ήρεμη και να δει μετά πώς θα διαχειριστεί όλα τα υπόλοιπα. Οκ, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Το χάσαμε, τι. Το χάσαμε πριν να αποχαιρετήσουμε. Δεν πειράζει. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Παρέα και σήμερα μαζί μας είναι η Ναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, σε πολύ καλές τιμές. Και οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα σας τα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως τα θέλετε, όπως πρέπει δηλαδή, αλλά με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Αύριο Παρασκευή 4 Οκτωβρίου είναι η πρεμιέρα του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζες Καζίνο. Γίνεται ένας χαμός εδώ και 10 μέρες που έχει ανακοινωθεί η σειρά των εμφανίσεων του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα. Οι λόγοι αυτονόητοι. Υπάρχουν οι φανατικοί οπαδοί του Γιάννη Πλούταρχου, υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσει το λαϊκό τραγούδι. 4, 5, 11, 12, 18 και 19 Οκτωβρίου το αρχικό πλάνο 6 εμφανίσεις του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί του η Αφροδίτη Χατζημινά και ο Πλούταρχος Τζούνιορ, ο Γιώργος Κακοσέως. Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην σκηνή. Εισιτήρια για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, να αποφύγετε ταλαιπωρία και οτιδήποτε άλλο και να πάτε και να μην έχει θέσεις, γιατί όλες σχεδόν οι παραστάσεις στο θέατρο Βεργίνα είναι sold out. Εισιτήρια λοιπόν στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public ωράριο καταστημάτων, 24 ώρες το 24ωρο στο ίντερνετ ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7. Η είσοδος στο Ρίζες Καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, αρκεί να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Η Stoiximan.gr είναι μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στη Stoiximan. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Σήμερα έχει πολλές επιλογές στο Europa League, οπότε μπαίνετε και κερδίζετε. Ο Τσιτσιπάς παίζει εσύ, αγάπη, τώρα που μιλάμε. Καλή του επιτυχία. Με τον Νικολός Μπασιλασβίλη. Έλα, ποιος Μπασιλασβίλη. Μας πήρε και. Δεν είναι πολύ καλά Τσιπάς. Τώρα τελευταία το έχει πει και ο ίδιος, ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά. Δεν παίζει με στην κέντρωση. Έχει πει ότι όλη αυτή η υπερέκθεση του έχει κάνει κακό. Ναι. Το παραδέχτηκε δηλαδή. Αυτός νιώθει ο Μπασιλασβίλη. Προφανώς κάτι δεν κάνει. Δεν τον ξέρεις πάντως. Όχι, ακουστά τον έχω, αλλά δεν... τον για να τον έχει κερδίσει 6-4 και να είναι τώρα στο 1-3. Δεν μπορεί να είναι πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, και μαζί μας την πρώτη ώρα για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα πάτε στο Ζαμπελόκηπος Φιλιππούπολος 57. Εκεί βρίσκεται το Γόλκο Καστρός Αλεξιάδης. Πάρα πολλά προϊόντα, πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Είτε μιλάμε για ηλεκτρικές συσκευές, είτε για ηλεκτρονικές, σε τιμές κόστους. Πάρα πολλές προσφορές κάθε εβδομάδα. Η καλύτερη επιλογή για να μην χρειαστεί να ξυλωθείτε είτε ψάχνετε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές συσκευές. Welcome Stores Αλεξιάδης, Αμπελόκηποι, Φιλιππούπολος 57. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια για να συνεχίσουμε και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από την ασπρόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Εδώ είμαστε. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, να μας βάλει λίγο ο Νίκος στο κλίμα του αγώνα με την Λάρισα. Το Σάββατο είπαμε 4 και 4 σε 9 ώρα. Μετά από αίτημα που έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι, να μπορέσουν και οι φίλοι της ομάδας να πάνε και στα Τέμπη. Και στα Τέμπη. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια, είπαμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ. Είναι πολύ 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 σημαντικό όποιος μπορεί να πάει το Σάββατο το μεσημέρι στο γήπεδο και να δει από κοντά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, να ενισχύσει την ομάδα, αλλά να δείξει και στην ομάδα ότι έχει και τον κόσμο στο πλευρό της σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά.
Έτσι κι αλλιώς, ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός επιστρέφει στο γήπεδο στην Τούμπα μετά τις 15-20, είπαμε. 20 λογικά. Οκτώβρη. 20 Οκτωβρίου. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό και εκεί. Είναι ευκαιρία το Σάββατο. Γιατί έχω κολλήσει με το αύριο, νομίζω την Παρασκευή σήμερα. Είναι ευκαιρία το Σάββατο να πάτε στο γήπεδο να δείτε από κοντά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Άρα ο ΠΑΟΚ θα έχει, νομίζω, δυνατό πυρήνα οπαδών και από την Αττική και γενικότερα από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Επιτρέπεται επίσης η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Πανετολικού στη Λαμία και των φίλων του Πανιωνίου στο Ηράκλειο. Δεν επιτρέπεται η παραμικρή μετακίνηση και η διάθεση εισιτηρίων στους φίλους του Ολυμπιακού και το μάτς του Κλειάνης Βικελίδης. Αλλά ούτε και σε φίλους της ΑΕΚ και το μάτς με τη Λάρισα. Αναμενόμενο και αυτό νομίζω. Να υπάρχει μια δυσκολία εκεί. Στη Λάρισα γενικότερα. Καλώς για μένα απαγορεύεται η μετακίνηση στα παιχνίδια της Λάρισας με τους λεγόμενους μεγάλους. ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, Νίκο? Όλα καλά. Πώς είναι τα πράγματα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ? Τα πράγματα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ καλά είναι. Εντάξει, προετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου. Mm-hmm. Με την Λάρισα θα το πω, για να μην παλεύουμε να ψάχνουμε τώρα τα ονόματα. Γιατί ήταν ερμηνεία για που έγινε Λάρισα. Ναι. Λάρισα γράφω στο Σάκη, και να το κρατήσουμε Λάρισα να τελειώνουμε. Ναι. Έτσι, για να μην μαλώνουμε. Προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι, χωρίς κάποιο έτσι, ιδιαίτερο θέμα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει. Δεν θα βάλω εγώ το οπωσδήποτε μπροστά από το, πρέπει, από το να κερδίσει, αλλά σίγουρα είναι ένα από εκείνα τα μάτς που πρέπει να τα πάρει, πρέπει τέλος πάντων να έχει τα αποτελέσματα που θέλει, ειδικά λίγο πριν ξεκινήσει κιόλας η διαδικασία των ευρωπαϊκών αγώνων, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και το ερωτηματικό για τον ΠΑΟ. Ναι. Η πρώτη αγωνιστική με τον Άρη δεν έφερε την νίκη παρά τη μεγάλη προσπάθεια. Σε αυτό το παιχνίδι θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι. Το θέμα είναι να το δείξει και να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι για τη σεζόν. Φαίνεται σε αυτό το μάτι θα υπάρχει και μια έτσι αρκετή κινητοποίηση του κόσμου. Ναι. Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά θα συνδυαστεί και με το μνημόσυνο των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Για το λόγο αυτό ο ΠΑΟΚ ετήθηκε να μεταφερθεί λίγο πιο πίσω το τζάμπολ από τις θέσεις παρατέρωτο που ήταν προγραμματισμένο να πάει 4 και 4. Ο ΕΣΑΚΕ ήταν θετικό στο ενέκρινο, οπότε το τζάμπολ είναι 4 και 4. Και στον ΠΑΟΚ έχουν ετοιμάσει κάποια... κάτι που δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο παρατάκι. Δεν θυμάμαι να ξαναείχε κάτι ανάλογο, γιατί ίσως και να μην βόλευαν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά σε αυτή τη φορά και με τη συνεργασία των οπαδών θα υπάρχουν και κάποιες έτσι, εκδηλώσεις λίγο πριν το παιχνίδι τιμής ουσιαστικά στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα δείγμα της αλλαγής όσον αφορά στο κομμάτι της επαφής της ΚΑΕ με τους οργανωμένους. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση που βρίσκεται από χθες στον αέρα και σήμερα που την διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ ΟΣΕΡ των οργανωμένων δίνει ένα στίγμα. Είναι αυτό που έχουμε μεταφέρει αρκετές φορές σε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή το μοναδικό κομμάτι που μπορεί να στηριχθεί και να ζητήσει βοήθεια είναι αυτό των φίλων του. Μπορεί να μην είναι η βοήθεια τεράστια, μπορεί να μην έχει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, 6.000 διαρκείας και ένα γεμάτο γήπεδο κάθε φορά, κάτι που η δυναμική του θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει μια κινητοποίηση τέτοια, ότι αδιαρκείας φύγανε από τα 1.500 και πάνε προς τα 2.000 και γενικότερα για ένα μάτσο όπως είναι αυτό το ΠΑΟΚ Λάρισα τώρα, υπάρχει μια έτσι πιο μεγάλη κινητοποίηση, νομίζω ότι δείχνει ότι οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ και κυρίως οι οργανωμένοι έχουν καταλάβει ότι χωρίς τη δική τους βοήθεια είναι πολύ δύσκολο για την ΚΑΕ να λειτουργήσει και να προχωρήσει. Και βέβαια μην ξεχνάμε μόνο μην μιλάμε μόνο για το κομμάτι οικονομικό, ότι με περισσότερο κόσμο στο γήπεδο η ΚΑΕ έχει περισσότερα έσοδα. Μιλάμε και για ένα πιο ουσιαστικό κομμάτι που το έχει ανάγκη και η ομάδα, ειδικά η φετινή,
να έχει ένα γήπεδο το οποίο θα, θα τη στηρίζει και θα προσπαθεί να τη σπρώξει και στη νίκη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό όλη τη χρονιά. Έτσι, ξέρουμε αυτό πολύ καλά να σου πω, αυτό πήγα να σου πω, ότι αφού κραζόμαστε όλοι ότι υπάρχει διάθεση και μπράβο είτε σε οργανωμένου είτε σε απλού φίλου του ΠΑΟΚ που θα πάνε στο παλατάκι. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και να μην είναι κάτι που θα ξεθυμάνει σιγά σιγά. Κοίταξε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικότερα στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα πολλές φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Έτσι δεν είναι μόνο το κομμάτι το καθαρά της στήριξης, το αποτέλεσμα πολλές φορές φέρνει παραπάνω κόσμο όταν είναι θετικό. Δηλαδή ας πούμε πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει στο Παλέ, την περασμένη Κυριακή, θα είχε περισσότερο κόσμο τώρα το Σάββατο. 100%. Δεν το κατάφερε, ok. Για μένα έχει μικρή σημασία σε αυτή τη φάση που είμαστε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια έτσι κινητοποίηση, μια διάθεση για στήριξη, η οποία έχει αποτυπωθεί και στα διαρκείας και γενικότερα βλέπουμε ας πούμε ότι ειδικά το κομμάτι των οργανωμένων έχει οργανωθεί για να το πω έτσι, για να είναι δίπλα σε αυτή τη νέα προσπάθεια της ΚΑΕ. Αυτά και με το κομμάτι των ταξιδιών είναι από σήμερα διαθέσιμα για τον κόσμο. Νομίζω ότι ο συνδυασμός της παρουσίας των οργανωμένων στο μνημείο των τεμπών και μετά στο γήπεδο θα κάνει ένα παλατάκι αρκετά ζεστό το Σάββατο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Κάτι ξαναλέω που το έχει ανάγκη η ομάδα σε κάθε παιχνίδι της με όποιον και αν παίζει. Νίκο, τι Λάρισα περιμένεις? Ναι, αυτό λίγο. Ορίστε. Τι Λάρισα περιμένεις, τι εικόνα περιμένεις? Και να συμπληρώσω ότι το 69-96, δηλαδή το διπλό του Προμηθέα ήταν, να το πούμε περισσότερο. Ο Προμηθέας, παιδιά, είναι η μητέρα του κίνδυνου. Ναι. Το Προμηθέα τον είδα και χθες που έπαιζε στην πρεμιέρα του Γιούρο με τη Μακάμπι Ρισόν και την κέρδισε 33 πόντους. Και στη Λάρισα μέσα ο Προμηθέας είχε 35 assist και 15 στα 30 τρίποντα. Δεν ξέρω, μάλλον ο γιατράς εκεί πέρα δεν πρέπει να κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω. Ναι. Εδώ το πήγαν πολύ χαλαρά και έχουν μπει πολύ πατημένοι στη σειρά. Άρα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο δείγμα ασφαλές για να πούμε ότι η Λάρισα λίγα πράγματα. Όχι. Έχει να κάνει πιο πολύ με τον Προμηθέα. Εκτός το ότι έχει διαφορά επίπεδο με τον Προμηθέα έτσι κι αλλιώς, πέτυχε και ένα Προμηθέα ο οποίος είχε 15 εύστοχα τρίποντα στα 30 και έδωσε 35 assist. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή ήταν και σε καταπληκτικό απόγευμα. Κοίτα, η Λάρισα είναι μια ομάδα και αυτή που έχει φτιαχτεί τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή είναι περίπου λίγο πιο μετά από τον ΠΑΟΚ άρχισε να φτιάχνεται κι αυτή. Mm-hmm. Έχει δύο παίχτες που, δηλαδή ας πούμε ο Ρέινολς που έχει φέρει ένας γκάρντ Αμερικανός, είναι παίχτης του υψηλού επίπεδου. Αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ τον βρήκε σε κάποια φάση πέρσι με τη Χάπο Ελχολών, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν εκεί. Κάπου τον έχει βρει στο παρελθόν. Αλλά ένας έμπειρος γκάρντ σκόρερ και παίχτης που έχει παίξει στη Ρωσία, στη Ζενίτ, δηλαδή έχει καλή καριέρα. Έχει φέρει έναν επίσης με ένα όνομα λίγο γλωσσοδέριο, τον Μπερχάνε Μέσκελ, ο οποίος και αυτός είναι, νομίζω, από τον Καναδά, ο οποίος και αυτός έχει παρουσία αρκετά χρόνια στην Ισπανία, συν κάποια παιδιά όπως ο Παπαντονίου, δηλαδή στηρίζεται αρκετά στους ξένους της και σε κάποιους παίχτες όπως ο Παπαντονίου. Είχε ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Βασίλης Φραγκιάς. Είναι, είναι από τους καλούς Έλληνες προπονητές και είναι μια ομάδα η οποία η λογική λέει ότι ο στόχος είναι η παραμονή. Έτσι. Η λογική στη φάση ότι πήρε wild card για να παίξει στην Basket League, στη λογική ότι φτιάχτηκε αργά και στη λογική ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να καθορίσουν και την πορεία της. Και πάντα κοιτώντας και το τι γίνεται στο πρωτάθλημα φέτος. Έτσι. Οπότε λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Το να κάνει μία νίκη ο ΠΑΟΚ είναι σημαντική και για το βαθμολογικό κομμάτι και για την ψυχολογία που υπάρχει. Γιατί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, το μεταφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε πολύ κατήφια, πολύ κατεβασμένο κεφάλι. Κάτι που δεν νομίζω δικαιολογείται με βάση την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, ήρθε με μια φάση στο τέλος, με ένα φάουλ περίεργο, στην παράταση, στον πόντο και όλα αυτά. Αυτά είναι κάτι που συμβαίνουν. Okay. Ναι. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτό πρέπει να δούμε μια αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Και φυσικά, όπως έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε να κάνει ομάδα τέλη Αυγούστου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πέρα από το κομμάτι του πρέπει και της νίκης, μέσα από αυτά τα μάτια θα βρίσκουν χημεία και οι παίκτες του. Η εικόνα που έχει στο δεύτερο ημίχρονο στο Παλέ, μόνο θετική μπορεί να είναι. Πιστεύω ότι και με παρουσία κόσμου και το παλατάκι να είναι έδρα, έτσι,
Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να δείξουν μια καλή εικόνα ανάλογη του δεύτερου ημιχρόνου με το Παλέ και να φτάσουν στην νίκη. Μάλιστα. Έχει Ηρακλής Άρης η αγωνιστική. Ναι, το δεύτερο σέρι μετά το χθεσινό του κυπέλου που πέρασε η Ηρακλής. Είχες εικόνα, Νίκο, έκατσε καθόλου ή δεν μπόρεσες? Δεν υπήρχε πουθενά εικόνα, να πω την αλήθεια. Δεν υπήρχε, όχι, λόγω και της απεργίας. Δεν υπήρχε εικόνα από το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν. Νομίζω ότι είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια του κυπέλου μετά τους 8, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Ναι. Πάντως αυτό που υπόθηκε χθες είναι ότι δεν ήταν τηλεοπτικό λόγω. Λόγω της απεργίας. Okay. Εντάξει, νομίζω απλά επιβεβαιώθηκε ότι ο Ηρακλής θα είναι υπολογίσιμο μέγεθος φέτος. Γιατί είναι πολύ ανέτοιμες οι ομάδες ακόμα. Είναι πάρα πολύ ανέτοιμες. Δεν είναι, δηλαδή και χθες και το παιχνίδι γι' αυτό είχε πολύ χαμηλό ρυθμό από ό,τι ενημερώθηκα. Πολλές φορές που οι ομάδες ψάχνονταν. Εντάξει, είναι ακόμα. Έχει πολύ δρόμο η δουλειά για να δούμε. Νομίζω θα χρειαστούμε σίγουρα κανένα μήνα για να έχουμε μια πιο καλή εικόνα των ομάδων. Γιατί και ο Ηρακλής που έχουμε αναφέρει ότι όντως έχει ενισχυθεί φέτος και έχει επιστρέψει στην Α1 έχοντας κάνει ένα αρκετά ενδιαφέρον ρόστερ, είχε πολλούς τραυματισμούς στην προετοιμασία του. Mm-hmm. Και ουσιαστικά προετοιμασία πλήρης δεν έχει κάνει. Ο Ηρακλής κάνει προπονήσεις πλήρης τις τελευταίες 7-8 μέρες. Ναι. Οπότε πολλές από τις ομάδες είναι οι ομάδες με την ιδιαιτερότητα ότι έχουν φτιαχτεί προς το τέλος, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η Λάρισα που λέμε, ο Πανιόνιος. Ο Ηρακλής που είχε μια προετοιμασία περίπου, δηλαδή πολλές από τις ομάδες νομίζω ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα κάποιων αγώνων για να έχουμε μια περίπου εικόνα του πώς θα πάει η σεζόν τους και πώς θα παίζουμε. Ναι. Εντάξει, λογικό και όλος. Και άμα ξεκινήσει η Ευρώπη, νομίζω εκεί θα φανούν αρκετά πράγματα. Εκεί είναι για τον ΠΑΟΚ το μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Η Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει την παράλληλη εβδομάδα. Το ΠΑΟΚ παίζει τώρα με τη Λάρισα. Θα πάει να παίξει στην Αθήνα με τον Ιωνικό και μετά ξεκινάει η εβδομάδα με εντός έδρας παιχνίδι με την Μπεσίκτας, Τετάρτη. Παναθηναϊκό. Μετά Παναθηναϊκός, μετά στην Ουγγαρία με την ιστορική Σομπατέλη και μετά Ρόδος με τον Κολοσσό. Εκεί θα είναι μια πρώτη σειρά αγώνων, έτσι, και με ταξίδια και με τα κινήσεις και με τα λεπόρια, που θα είναι έτσι μια πρόκληση για τους περισσότερους. Έτσι. Και σε πρώτη φάση, όπως έχω πει και πέρσι τα συζητούσαμε και πολλές φορές τα έχουμε πει, ότι όταν είναι τα παιχνίδια συνεχόμενα, το κορμί ο κάθε παίχτης το βολεύει. Ακόμα και άπειρος να είναι, θα βρει το ρυθμό του, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να. Το κομμάτι του μυαλού όμως και το συνεχόμενο πληροφοριών και το best αεροπλάνο γύρνα, δες βίντεο πώς παίζει ο παίχτης, δες βίντεο πώς παίζει η ομάδα, είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται χρόνο και εμπειρία ο παίχτης για να τα αφομοιώσει αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα τα ζήσει και αυτά φέτος και θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσει. Ναι, και επίσης πολλές φορές ένα ταξίδι για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ δεν είναι παίρνω ένα τσάρτερ και πηγαίνω εκεί που θέλω και μετά ξαναπέρνω. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Είναι αυτό και είναι οι αλλαγές των αεροπλάνων. Δηλαδή, ας πούμε, το πρώτο ταξίδι από ό,τι λίγο έβλεπα και εγώ λίγο για να δω πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ προς την Ουγγαρία. Ναι. Η συγκεκριμένη πόλη δεν είναι κοντά στη Βουδαπέστη και ο ΠΑΟΚ μάλλον θα πάει μέσω Βιέννης. Δηλαδή θα κατέβει στη Βιέννη που έχει απευθείας πτήση τουλάχιστον και από εκεί είναι περίπου 2-2,5 ώρες στη Σομπατέλη, αν θυμάμαι καλά που λέγεται πόλη. Οπότε, ναι. Και μετά Ρόδος, έτσι, ναι. Να γυρίσεις, να κάνεις δύο προπονήσεις, Παρασκευή να φύγεις, να κατέβεις στη Ρόδο. Νομίζω ότι και πέρσι είχε κάτι εκτός πριν τη Ρόδο, που πάλι λέγαμε ότι ήταν δύσκολο. Ναι, έτσι, νομίζω ότι Τενερίφη ήταν. Ναι, καλά, εκείνο με την Τενερίφη το ταξίδι. Εκείνο και είναι κλάμα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι μια διαδικασία. Θα δούμε, εντάξει. Ας έρθει η νίκη το μεθαύριο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με έξοδο στον Ιωνικό, που νομίζω θα είναι και αυτός υπολογίσιμος, και μετά ο Παναθηναϊκός, καλό θα είναι η ομάδα να καβατζάρει μια νίκη. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο, μετά θα έχει μια εβδομάδα να προετοιμάσει στον Ιωνικό. Ναι, έτσι και ο Ιωνικός, οκ, okay, δυνατός, ναι, με έδρα που. Πώς το λένε, που γέμισε κιόλας αυτό το παιχνίδι και γενικότερα θα έχει έδρα καλή. Αλλά έχασε το πρώτο μάτσο από το Λαύριο και αν τον πάρει λίγο από κάτω ψυχολογία. Μπορεί να πάει να κερδίσει. Okay, ο Ιωνικός είναι έτσι. Ναι, απλώς καλύτερο είναι για την ομάδα να πάει με μία νίκη και να μην χρειάζεται να. Θα είναι ακόμα καλύτερο, θέλω να πάει με δύο μετά στα Μπεσίκτας, Παναθηναϊκός και Σία. Ναι. 100%. Γενικά για αυτόν τον ΠΑΟΚ, παιδιά, οπουδήποτε μπορεί να βάζει έναν πόντο παραπάνω από τον αντίπαλο, σακούλι, φεύγει, προχωράει, πάει στο επόμενο. Αυτός είναι ο στόχος. Εννοείται. Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια είναι σε κυκλοφορία και ξεκινάνε από 10 ευρώ ναι. Για τον αγώνα του Σαββάτου. Διαβάζω στο Sport DNA, με αφορά εμένα προσωπικά, αγάπη, σένα μπορεί όχι, αλλά επειδή είναι στη μέση και ο Μουρίνιο, νομίζω είναι μια είδηση με ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ο Μουρίνιο λοιπόν είναι
το φαβορί για να κάτσει στον πάγκο της Τότεναμ. Δηλαδή να αντικαταστήσει τον Ποτσετίνο. Πριν από λίγους μήνες ήταν απίθανο με βάση την πορεία της Τότεναμ με τον Ποτσετίνο, αλλά το ξεκίνημα φέτος είναι απογοητευτικό στην Premier League και αυτό το 2-7 βαρύ. Ίσως φέρει εξέλιξεις. Πώς το βλέπεις αυτό? Δεν μου αρέσει. Όχι. Δεν μου αρέσει. Θεωρώ δεν σου αρέσει ότι... και θες να μείνει ο Ποτσετίνο ή δεν θες μου. Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής ever στα σύγχρονα χρόνια. Εντάξει, δεν σε πάω εγώ το 65. Mm-hmm. Ούτε είμαστε σαν τον Άρη να πούμε το 32, ναι, πήρε με αυτό κτλ. Δεν έχω καλό feeling για τον Μουρίνο γενικότερα. Νομίζω έχει χάσει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, γενικότερα είναι σε καθοδική πορεία. Αλλά από ό,τι φαίνεται και ο Ποτσετίνο θέλει να πάει στη Μαδρίτη. Παίζει και ο Αλέγκρι. Στη Ρεάλ. Παίζει και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Έχει ο Αλέγκρι. Καλύτερη επιλογή. Είναι, ναι. Ο Μουρίνιο, εντάξει, είναι ο Μουρίνιο. Και τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Τα τελευταία χρόνια ένα σχολιαστή είναι πλέον. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε. Θα δούμε. Απλά είπα την είδηση γιατί είναι μέσα ο Μουρίνιο. Έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Daily Mail το λέει αυτό. Θα δούμε αν ισχύει ή όχι. Ναι. Και από Ποτσετίνο πάει προς Ρεάλ, είπαμε. Θέλει η Ρεάλ. Στο καλό. Τότε στο να καλό. Τότε να μας... Ωραία, δεν μας εκβιάζει κανένας. Δεν μας εκβιάζει κανένας. Δεν είπε κάτι ο άνθρωπος, εσύ. Μα αυτά που κάνει, σαν θέλει να φύγει. Να μην τον αναλύσω τώρα. Σκληρός. Δεν ενδιαφέρει κανέναν ή τότε να. Θα τα πω με τον Αντώνη Τσακαλέα. Θα του πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα. Παρέα με τον Busy Router, το οποίο θα μπει στη ζωή σας και θα την κάνει πολύ πολύ καλύτερη και χωρίς κανένα πρόβλημα όταν βλέπετε Web TV. Δεν θα έχετε διακοπές, δεν θα έχετε καθυστέρηση στον ήχο, δεν θα έχετε καθυστέρηση στην εικόνα, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν καλέσετε στο 2312 31 34 34, το Busy Router θα έρθει στο χώρο σας και όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει, θα πηγαίνουν όλα σφαίρα. Και μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής, πάρα πολλές προσφορές για όλο το φθινόπωρο, σε επιλεγμένα είδη, οικονομικές λύσεις για πλακάκια, αλλά και ποιοτικές για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάντα με προϊόντα από τους καλύτερους και μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, ό,τι και να αγοράσετε από τον Φτύκα, τον οποίο θα βρείτε Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Είναι λίγο, είμαστε στην αλλαγή του καιρού, νομίζω ότι χαλάει από σήμερα το μεσημέρι. Σόπα. Η Μαριλίζα έτσι μου είπε πριν να ξέρεις. Οπότε πρέπει να πάτε στα ΝΑΚ, να ανανεώσετε λίγο τα παπούτσια σας, να δείτε τι υπάρχει σε πιο χειμερινή συλλογή. Υπάρχουν σχέδια και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά. Τσιμισκή μέρος στο τέλος είναι το νέο κατάστημα και φυσικά πλατεία Αγίας Σοφίας με Eternal Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Ραφαήλ να μπούμε λίγο και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα μιλήσουμε λίγο για το βόλιο γιατί πάλι γίνονται πράγματα και θάματα και ο Ηρακλής δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Μέχρι να έχουμε τον Ραφαήλ, να σας θυμίσω όσο το ξέρετε, ήταν και μια μέρα περιγές χθεσινή. 1-1 το αποτέλεσμα της K19 του ΠΑΟΚ με την Bohemian στην Ιρλανδία. Προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί στο 6. Στο 10 ισοφάρισε για την ομάδα του Παύλου Γκαρσία ο Γαϊτανίδης. Και πλέον υπάρχει ρεβάνς στην Τούμπα, που νομίζω ότι η K19 του ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκριση και θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο αγάπη. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνεις, Ραφαήλ? Όλα καλά, εσείς πώς? Ξεκινάω κατευθείαν, Ραφαήλ, να πούμε στο ψητό. Πόσες ομάδες έχουμε στη Βόλη Λίκ τώρα που μιλάμε? Τώρα 7, με αυτό το απόγευμα δεν ξέρω, θα δούμε. 7 είναι 7. Τώρα. Καλό, ναι, νούμερο, μαγικό 7. Καλό είναι. Καλό είναι, ναι, ναι, ναι. Τυχερό. Ωραίο είναι. Το τυχερό, ναι, ο αριθμός του ψεύτη. Κάτι, ναι. Ο αριθμός του ψεύτη. Γενικότερα το 7 έχει δυνατό συμβολισμό. Ξεκινήσαμε από 11, πέσαμε 8, τώρα 7. Ναι. Είναι, ας πούμε, τα 7 θαύματα. Πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Ήταν η 7 σοφή παλιά. Σωστό. Στην αρχαιότητα. Είναι πολύ με το 7 να το ψάξεις. Εντάξει, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, να με θυμηθείς και να το ψάξεις το 7. Πάντως, εντάξει, τώρα πρόκειται για μια κατάσταση, Ραφαήλ, τραγέλαφο, εντάξει. Ναι, πλέον νομίζω. Είμαστε ότι... πόσο το Οκτώβρη, σήμερα 3 και έχουμε 7 ομάδες να παίξουν στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι 7 Οκτωβρίου θα ήταν η κλήρωση και 26 ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα αγωνιστούν σε αυτό. Ναι.
Δεν έχω μπει στον κόπο, να σου πω την αλήθεια, να καταλάβω και να μάθω γιατί ο Ηρακλής δεν θα κατέβει. Κάπου διάβασα, δεν εκβιάζεται από κανέναν. Προφανώς χρωστάει κάπου χρήματα, φαντάζομαι. Ναι, είναι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις για τον Ηρακλή. Του Γκυρτζίκη που έπαιζε την τριετία 2001-2004 και του Χρυστοφιδέλη που έπαιζε το 2011, που η τωρινή διοίκηση θεωρεί ότι δεν είναι δικό της μόνο θέμα να το λύσει. Και από είναι. Την πλευρά τους, σωστό και αυτό, πετάει τον μπαλάκι στην ΕΣΑΠ. Πάω, ενδεχομένως. Πετάει τον μπαλάκι στην ΕΣΑΠ, θεωρεί ότι και εκείνη πρέπει να πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα. Ζήτησε και από τους αθλητές να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, να μην ζητήσουν όλα τα λεφτά μέσω να έρθουν σε κάποιο διακανονισμό κτλ. Εντάξει, οι παίχτες θέλουν να πάρουν τα θέματα τους, κανένας δεν τους εμποδίζει πάνω σε αυτό. Η διοίκηση του Ηρακλή ανέβασε τους τόνους, υπήρξε και αντίδραση από το σωματείο των παικτών και πλέον είμαστε στην φάση που ο Ηρακλής, από ό,τι φαίνεται, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον μέχρι χθες βράδυ, δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τι προοπτική να έχει η Ραφαήλτη το θέμα να πάμε σε 8 ομάδες, ξέρω εγώ, γιατί για 10 δεν το βλέπω. Όχι, πολύ δύσκολο πλέον για τόσο μεγάλο αριθμό. Σήμερα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οπότε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με τον Ηρακλή, που λογικά δεν παίρνει άδεια με βάση αυτές τις δύο ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχει. Από την ΑΕΚ υπάρχει ένα παρακαλυτό γενικότερα της ΣΑΠ να μπορέσει να λάβει μέρος. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης θα το παλέψει. Πάσε και βρει κάποια στιγμή τελευταίο χορηγό ή έρθει σε κάποια συμφωνία με την ΣΑΠ, αλλά και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Έστω να πάρει κάποια παράταση για να μπορέσει να τακτοποιήσει και εκείνος κάποιες οφειλές που έχει. Ο Παπαδόπουλος και αυτός δεν φαίνεται διατεθειμένος πλέον να ψάξει χορηγό. Έδωσε και αυτός χρόνο στην ΣΑΠ, μπάσε και του βρει κάποια λύση. Δεν νομίζω ότι και εκείνος θα καταφέρει τουλάχιστον να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο εφόσον παίξει στο πρωτάθλημα. Επομένως, αν πούμε ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι εκτός, πάμε στις 7 και πλέον μετά θα υπάρξει ίσως κάποια κίνηση, φαντάζομαι, για τον Φίλιππο Βέριας. Μοιάζει ίσως το πιο σενάριο, ίσως το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή. Εφόσον βέβαια δεχτεί και η ομάδα της Σηματείας, αλλά και πάρει και κάποιες εγγυήσεις από την ΕΣΑΠ, γιατί τώρα στα μέσα Οκτωβρίου δύσκολα, δηλαδή έχει μια πολύ καλή ομάδα Ελλήνων παικτών ο Φίλιππος, αλλά μόνο με Έλληνες δεν θα μπορέσει να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη μεγάλη κατηγορία τουλάχιστον. Θα πρέπει να βρει χρόνο ίσως και για κάποιους ξένους ή τουλάχιστον να πάρει κάποια εγγύηση ότι δεν θα παίξει κάποια ομάδα φέτος. Βέβαια, πάμε σε τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα μετά. Νομίζω ότι είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα. Περιμένουμε. Να πάμε σε ένα καλό σενάριο για 4 αγώνες κάθε εβδομάδα. Όταν με το καλό κάποια στιγμή, κατά τον Νοέμβριο το βλέπω, ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ή πάμε σε ένα σενάριο πραγματικά ό,τι να είναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη. 3 αγώνες και μία ρεπό. Και, ναι, πραγματικά. Δηλαδή πρωτάθλημα με 7 ομάδες δεν ξέρω αν γίνεται και πουθενά, δηλαδή στην Ευρώπη. Ναι. Ή να παρακαλάς τώρα ομάδες για να καταφέρουν να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς, ναι. Δηλαδή φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο. Μα και την πρόθεση να έχουν οι ομάδες αυτές από την Α2 να συμμετάσχουν. Δεν μπορούν τώρα σε ένα μήνα μέσα να βρουν ξανά 4 ξένους αθλητές. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα γίνουν λογικά σάκους του box, θα χάσουν μια ολόκληρη χρονιά και από εκεί που θα διεκδικούσαν με αξιώσεις άνοδο στην Α1. Θα παίξουν από φέτος και τον χρόνο θα ξαναπέσουν πάλι στην Α2. Αυτό. Δεν μπορούν δηλαδή χωρίς εγγύηση αυτές οι ομάδες να πούνε ότι θα λάβουν μέρος στην Volley League. Αυτό. Να ανέβουν, αλλά μπορούν. Το θέμα είναι να μην ανέβουν απλά και μόνο για να. Απλώς για να γεμίσει μια θέση. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι πραγματικά φοβερό αυτό που συμβαίνει. Απ' τη μία έχεις αυτή την εικόνα, απ' την άλλη έχεις την εικόνα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, θα σου πω εγώ, και άλλων ομάδων που κάνουν. Και του Παναθηναϊκού φέτος, ναι. Και λες, ας πούμε, ότι τι. Ο ΠΑΟΚ και φέτος έχει φτιάξει, νομίζω, και φτιάχνει μια καλή ομάδα. Έχει επενδύσει αρκετά χρήματα και πάλι. Για ποιο λόγο? Αυτό ακριβώς πλέον. Νομίζω ότι γεννάται ένα τέτοιο ερώτημα πλέον και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και από αυτές τις ομάδες. Δεν γίνεται δηλαδή όταν μια επένδυση που κάνουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Φίνικας Σύρου και η Κηφισιά φέτος. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ ασάξιο. Ακόμα και ο Όφη που ανέβηκε φέτος και δείχνει ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις. Και η Ελπίδα Μπελοκήπων σιγά σιγά. Και εκείνη κατάφερε να πάρει και εκείνη ξένους αθλητές. Ναι. Τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, θα το δούμε, αλλά γενικότερα τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς. Το λέω και στο ξεκίνημα. Επενδυτές δεν υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα. Καλά-καλά δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο επενδυτές. Και επειδή έχει κλείσει η κάνουλα, γιατί και αυτή η κατάσταση, Ραφαήλ, από τα προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Σε όλα τα αθλήματα οι επιχορηγήσεις να πηγαίνουν σύννεφο. Εννοείται, και εννοείται. Να φτάνουμε και να γεννιούνται ομοσπονδίες που δεν υπήρξε ούτε ένας επίσημος αγώνας και να τσεπώνουν εκατομμύρια.
και έχουν βγει αυτά κατά καιρούς. Περάζαν λοιπόν οι εποχές των μεγάλων αγελάδων και τώρα είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν επενδυτές. Εντάξει, ας ξεκαθαρίζουν ποιοι μπορούν να σηκώσουν μια ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο και όσοι δεν μπορούν να μην μας ταλαιπωρούν. Υπάρχει και η αβεβαιότητα πάντα με τα τηλεοπτικά. Ήδη για του χρόνου η ΕΡΤ από ό,τι δείχνει θα κόψει τελείως τις χρηματοδοτήσεις στα αθλήματα, τα εντός εισαγωγικών ερασιτεχνικά, δηλαδή βόλεϊ, χάντμπολ κτλ. Ήδη έχουμε φτάσει στη τρίτη αγωνιστική στο χάντμπολ των ανδρών, δεν υπάρχει καμία κάλυψη από την ΕΡΤ μέχρι να υπογραφούν οι καινούργιες συμβάσεις. Ναι. Όταν τόσες ομάδες όλα αυτά τα χρόνια περίμεναν και μια οικονομική ανάσα από εκεί, θα είναι νομίζω δύσκολα τα πράγματα. Πλέον θα μπούμε και σε διαδικασία για το αν υφίσταται λίγκα στο βόλεϊ ή αν πάει το πρωτάθλημα στην ΟΠΕ πάλι, στην Ομοσπονδία. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Στα γύρω-γύρω τι έχουμε, Ραφαήλ? Περιμένουμε κάτι σήμερα, αύριο? Λοιπόν, έχουμε πλούσια αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Ο Χάντμπολ άνδρες με τον Ιωνικό Νέα Φιλαδέλφεια στο Σάββατο στις 5 στο κλειστό της Νεάπολης. Ανεβασμένη ψυχολογία για το σύνολο του Αλέξη Παπαβασίλη, μετά και το διπλό στο Διομήδη Άργους. Ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, το οποίο πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί την επόμενη εβδομάδα πάει στο ΔΑΙΣ για να αντιμετωπίσει τον Δούκα. Mm-hmm. Δύσκολη έδρα, δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ, επίστρεψε και ο Κωστακίδης. Κάποια θεματάκια με Αποστόλου και Κοκόνη, αλλά υπάρχουν οι λύσεις για να καλυφθούν. Το Σάββατο ξεκινάει και το Πόλο των Ανδρών, στις 4 παίζει με την Γλυφάδα και εκεί το ξεκίνημα φέτος της ομάδας με αρκετά νέα πρόσωπα, αλλά πάλι ο στόχος υψηλός, να πλασαριστεί ο ΠΑΟΚ στις υψηλές θέσεις, να είναι στα play-off και γιατί όχι να κάνει και μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα χρειαστεί έτσι λίγος χρόνος και η ομάδα να βρει τα πατήματά της μέσα στο νερό. Αλλά νομίζω ότι έχει δείξει ο ΠΑΟΚ πως ακόμα και προς το φινάλι της χρονιάς πάντα κάνει έτσι ένα ντεμαράζ και φτάνει πάντα στον στόχο του. Ναι. Και μπάσκετ γυναίκες στην Κυριακή στην Μία με το Μοσχάτο στο ΠΑΟΚ Sports Arena για το μάτς κυπέλλου νοκάουτ αναμέτρηση για τη φάση το 16. Με δύο ξένες παίκτριες ο ΠΑΟΚ, την Μάλιγκαν και την Βαϊολιτάνο, που έχουν φτάσει στην Θεσσαλονίκη, θα ενισχύσουν την προσπάθεια του δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι δεν τα κατάφερε λόγω της κλήρωσης, έμεινε αρκετά νωρίς εκτός. Φέτος θέλει να ξανακάνει μια καλή πορεία ξανά στο κύπελο. Φαντάζομαι το πρώτο εμπόδιο θα το ξεπεράσει η ομάδα λογικά. Ναι, είναι νομίζω, λίγο αν ήταν οι Αμερικανοί, νομίζω λίγο περισσότερο καιρό εδώ πέρα θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, μπήκανε λίγο αργά η Βαϊολιτάνο, έχει παίξει ένα δεκάλεπτο σε ένα φιλικό. Η Μάλιγκαν ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω με την εμπειρία τους σίγουρα θα βοηθήσουν. Έτσι αλλιώς ο ΠΑΟΚ πάντα στηρίζεται και στον καλό κορμό που έχει με τις Ελληνίδες παίκτριες και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα μπορέσει να περάσει το εμπόδιο του Μοσχάτου. Ωραία. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο είτε για τις ομάδες του ΠΑΟΚ είτε για ειδήσεις που αφορούν τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, όπως για παράδειγμα το τι θα γίνει με το πρωτάθλημα της Volley League μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Που πραγματικά είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα με τις αποχωρήσεις των ομάδων και όλο αυτό που γίνεται στο Volley. Είναι γενικότερα, κοίταξε αγάπη. Σκέψτε τώρα να είσαι παίκτης. Ναι. Γενικότερα θα πρέπει σκέφτεσαι κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες μπορούν και ποιες όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να περιμένεις από τα τηλεοπτικά για να προχωρήσεις. Οκ, το καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι είναι παράλογο. Αλλά δεν είναι υποχρέωση, ας πούμε, της ΕΡΤ να χρηματοδοτήσει το βόλι. Ναι, και να ξεκαθαρίσει νωρίς. Όχι κάθε χρόνο να φτάνεις τώρα 3 Οκτώβρη και πέσει ξανά. Νομίζω μέχρι τέλη Σεπτέμβρη είχαμε μια κουβέντα. Για να μάθεις πόσες θα είναι οι ομάδες και να έχεις τώρα 3 Οκτώβρη 7 ομάδες. Αυτό, ας πούμε, τι είναι. Να κάνεις τι προγραμματισμό, τι να κάνεις. Και είναι αυτό που λέει και ο Ραφαήλ, άντε και ανεβαίνουν ομάδες από την πιο χαμηλή κατηγορία. Να παίξουν πώς και να βγάλουν μια χρονιά πώς. Δεν έχει καμία λογική, πραγματικά. Καμία λογική. Γιατί ξέρουμε τι προσπάθεια γίνεται και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και γενικά από τις ομάδες που είναι σε καλή κατάσταση, ξέρουμε ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πάω θέση για το θέμα του Ηρακλή, γιατί ξαναλέω δεν γνωρίζω, ναι, δεν ξέρουμε τον όλη Ηρακλή την ιστορία, εντάξει. Δεν ξέρουμε. Αλλά εφόσον οφείλει μια ομάδα σε έναν παίκτη, πρέπει να τον πληρώσει. Τώρα εντάξει, το λέω και στην αρχή. Ακόμα και πολλές ερασιτεχνικές ομάδες λόγω χρεών αλλάζουν αφημία, αλλάζουν και ένα όνομα. Γενικότερα υπάρχει ένα μπάχαλο σε όλα τα αθλήματα, στις μεγάλες κατηγορίες, στις μικρές κατηγορίες. Ουσιαστικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο βόλι. Καλά τα υπόλοιπα αθλήματα, πέρα από τη βιτρίνα δηλαδή, χάντμπολ και πόλο και αυτά. Εντάξει, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα γιατί ποτέ δεν είχαμε ανθρώπους
και στην πολιτεία και στις ομοσπονδίες να τα βάλουν κάτω και να βρουν μια άκρη βιώσιμη για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το βλέπουμε με το ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες αγκομαχούν και κάθε χρόνο γίνονται όργια σε β, γ, εθνική και δεν μπορούν να βγάλουν μια άκρη. Δηλαδή πάντα και ομάδες πολλές στη β εθνική και στη γ εθνική και στη δ εθνική και όμιλοι από εδώ και όμιλοι από εκεί, κατηγορίες που μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξαναλέω, γίνονται όργια. Κατεβαίνουν ομάδες χωρίς αναπληρωματικούς, άλλες δεν κατεβαίνουν, άλλες σταματάνε τον Δεκέμβριο. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά γενικότερα. Και δεν έχει κάτσει ποτέ κανείς να ασχοληθεί σοβαρά. Οι υφυπουργοί δεν τους καίγεται καρφί. Η πλειοψηφία αυτών που είναι στις ομοσπονδίες γελάει μαζί τους ο κόσμος. Άσχετη με το αντικείμενο, όλα για τη θέση. Γαντζωμένοι άλλοι χρόνια ή άλλοι που αναλαμβάνουν τις θέσεις δεν έχουν καμία σχέση με το κάθε αντικείμενο που υποτίθεται πρέπει να αναβαθμίσουν και να διαφημίσουν. Και υπάρχει μια κατάσταση μπάχαλο. Για να μην πάμε στα ατομικά αθλήματα, όπου καλά που υπάρχουν κάποιοι χορηγοί, μεγάλες εταιρείες, όπως είναι για παράδειγμα η Στοίχημαν σε μεγάλους αθλητές, και κάποιοι μικρότεροι χορηγοί, ακόμα και οι γονείς αθλητών μικρότερης εμβέλειας ή μικρότερων αθλημάτων, που στέλνουν τα παιδιά στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Με έξοδα δικά τους, με έξοδα του προπονητή, με έξοδα του μάνατζερ, με έξοδα του πατέρα της μάνας, με έξοδα. Εντάξει. Η κατάσταση είναι ένα μπάχαλο και μισό, για να μην πω άλλη λέξη. Λοιπόν, έχουν βγει οι κλήσεις του Φανσίπ. Α, για πες. Για τους αγώνες με την Ιταλία και τη Βοσνία, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για την εθνική. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Είναι μέσα ο Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ. Και ο Λιμιός. Mm-hmm. Δεν είναι ο Πέλκας σε σχέση με την τελευταία φορά. Δεν είναι ο Πασχαλάκης. Είναι ο Μπάρκας, ο Βλαχοδήμος, ο Διούδης, η τριάδα των φυλάκων. Μπακάκης, Γιαννούλης, Χιώβας, Τσιμίκας, Σταφυλίδης, Χατζηδιάκος, Λαμπρόπουλος, Χιώπης, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, Βρουσάιλ, Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Κουλούρης, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δόνης, Λιμιός, Φεσβαντζίτης, Μασούρας και Ρέτσος. Εκτός ο Μανολάς και ο Βασταθόπουλος, αναμενόμενο, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό ή αν θα μονιμοποιηθεί. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει. Δεν νομίζω ότι αμφότεροι έχουν προσφέρει και πολλά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Α, υπάρχει και δήλωση του Φανσίπ που εξηγεί ναι, ότι... το κριτήριο των κλήσεων. Mm-hmm. Λέει μεταξύ άλλων ότι κρίναμε ότι αυτό είναι ο κατάλληλο χρόνο να δώσουμε ευκαιρίε σε παίκτε νέου σε ηλικία, ταλαντούχου και ενδεχομένω ικανού, αφενό να προσφέρουν αγωνιστικά στην εθνική ομάδα και αφετέρου να συνεισφέρουν στην εμπέδωση μια διαφορετική προσέγγιση και ανατροπία στην ολική λειτουργία. Νομίζω είναι μπηκτή αυτό για τους προηγούμενους που δεν κλήθηκαν. Λέει πως η διαδικασία αυτή προφανώς και επιφέρει αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Επιθυμώ όμως να καταστήσω απολύτως σαφές ότι κανείς δεν έχει παγιώσει και κανείς δεν έχει χάσει οριστικά τη θέση του. Πολύ περισσότερο κανείς δεν έχει διαγραφεί από το ευρύ ρόστερ στο οποίο βασιζόμαστε από κάθε διεθνή υποχρέωση της εθνικής. Όλοι παραμένουν στη διάθεση της ομάδας με επίκεντρο την επίτευξη των μελλοντικών στόχων. Ήδη το γνωρίζουν καλά και χαίρομαι που θέτουν το συμφέρον της εθνικής Ελλάδας πάνω απ' όλα. Είναι μια μεγάλη δήλωση. Θα υπάρχει μάλλον και σε λίγο και στο ΠΑΟΚ 24. Είπαμε από ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Γιαννούλης και ο Λιμιός. Σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια είναι εκτός ο Πέλκας και εκτός και ο Πασχαλάκης. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την εθνική αυτή. Σε Ρώμη 12 Οκτωβρίου με την Ιταλία και με τη Βοσνία στο ΆΚΑ. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση οι Βόσνοι με τη δική μας ομάδα. Ναι. Εντάξει. Το ταλέντο απουσιάζει. Και η ποιότητα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ο προπονητής που θα εμπνεύσει τους παίκτες απουσιάζει και αυτός. Έτσι φαίνεται. Βαριά ονόματα όπως ο Παπασταθόπουλος, Μανολάς, που είναι λογικό να θεωρούνται πρωτοκλασάντι γιατί παίζει ο ένας στην Νάπολη, ο άλλος στην Άρσεναλ, δεν προσφέρουν τίποτα. Ναι. Είναι μέσα σε όλες τις τεράστιες γκέλες της εθνικής, με Φερόε, Γιβραλτάρ, Βατικανό, Παππούα Νέα Γουινέα κτλ. Κτλ. Και όσο και αν οι προπονητές περάσανε, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ήταν κινδυνευμένοι, αυτό δεν δικαιολογεί παίκτες όπως οι δύο, αλλά και άλλοι οι προηγούμενοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, να μην μπορούν μόνοι τους να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια νίκη με τα νησιά Φερόε. Δεν έχει καμία λογική. Εντάξει. Καλώς λοιπόν για μένα, γιατί δεν είναι ρόλος του ποδοσφαιριστή όπως ο Παπασταθόπουλος μετά το ματς το τελευταίο του Αναστασιάδη να καταφερθεί εναντίον του προπονητή δημόσια και να παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΕΠΟ, άλλη δουλειά του Παπασταθόπουλου. Να μην τρώει γκολ για παράδειγμα από τα Φερόε και από το Γιβραλτάρ και από την Εστονία. Αυτή είναι η δουλειά του. Καλώς λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ανανέωση. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
ατομικά στον καθένα και ως σύνολο, αλλά και μόνο η ανάγνωση της αποστολής δεν προκαλεί θετικά συναισθήματα. Απουσιάζουν οι προσωπικότητες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, απουσιάζει η ποιότητα. Νομίζω το ρόστερ είναι πάρα πάρα πολύ φτωχό για εθνική ομάδα που θέλει να προκριθεί κάποια στιγμή σε μεγάλη διοργάνωση. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι επιστρέψαμε αγάπη στα 5 χρόνια της εθνικής. Δηλαδή αυτά, καλά κατάκτηση του Euro, εντάξει, οκ. Okay, μια φορά στα 800 χρόνια, αλλά ναι, και οι σχεδόν διαδοχικές προκρίσεις σε Μουντιάλ και Euro, νομίζω πλέον θα τα θυμόμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Τουλάχιστον το παραδέχονται πλέον. Δεν είναι εκείνο το μπορούμε και προλαβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή που έλεγες ότι άσε με τώρα, παίζουν τουλάχιστον την αλήθεια. Να το παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι έχουν αποτύχει όλα τα τελευταία σύνολα που υπήρχαν τέλος πάντων και να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τουλάχιστον να μην το δουν οι Ιταλοί πολύ σοβαρά το θέμα, να κερδίσουμε ένα 2-0, 3-1, ξέρω εγώ, θα μην πει βαλικό στην Ιταλία. Ναι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, αλλά μην έχουμε κάποιο σκορ έτσι ιδιαίτερα βαρύ. Όχι ότι θα μας πειράξει εμάς. Δεν είμαστε και φαν, τουλάχιστον εγώ, της εθνικής. Ναι, Ιταλία. 12. Ναι. 12 και 15 Βοσνία. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Okay. Δηλαδή με ένα 2-0, 3-0 θα πανηγυρίζουμε. Θα λέμε ναι, θετικό το δείγμα των νέων παιχτών. Ναι, πάμε κτλ. Η πρώτη συγκέντρωση Δευτέρα. Οπότε Λιμνιός και Γιαννούλης κατευθείαν θα πάνε από εκεί, λογικά από την Τρίπολη. Και σιγά σιγά νομίζω περιμένουμε κλίση και για τους υπόλοιπους. Είναι σημαντικό για τα παιδιά που θα καταγράψουν διεθνείς συμμετοχές. Εντάξει, και ο Λιμνιός και ο Γιαννούλης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά αν πάρουμε το θέμα αποκλειστικά με γνώμονα τον ΠΑΟΚ, θα ήταν το τέλειο να έμεναν εδώ και να δούλευαν στο διάστημα της διακοπής. Αλλά όσο και να μην μας αρέσει η εθνική, δεν πάβει να είναι μεγάλη υπόθεση για τα παιδιά. Εννοείται. Και για τον Μπέλκα, τον Πασχαλάκη, και για Γιαννούλη, Λιμνιό και για όσους αγωνιστούν στο μέλλον στην εθνική. Στην όποια εθνική, γιατί ξαναλέω, η κατάσταση έχει αποδομηθεί πλήρως τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Στέργιο, σήμερα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Και μαζί ξεκινάει και το fantasy τουρνουά του στοίχημα.gr. Αν πιστεύετε ότι είστε οι καλύτεροι προπονητές, ήρθε η ώρα να το αποδείξετε φτιάχνοντας την ομάδα σας με πραγματικούς παίκτες από τις 18 ομάδες της Ευρωλίγκας και διεκδικείτε εγγυημένα χρηματικά έπαθλα αξίας 20.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά, οπότε μπαίνετε στο στοίχημα.gr και εκτός από τις επιλογές σας σε διάφορους αγώνες και οτιδήποτε άλλο θέλετε, θυμάστε ότι υπάρχει και το fantasy που προσφέρει πάρα πολλά κέρδη. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε τον Νίκο. Κίμκι Μακάμπι σήμερα. Ναι. 1.55 Κίμκι, 2.55 Μακάμπι, χωρίς διαφορές. Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας 1.18, ο Άσος. Μπάγερ Μονάχου Μιλάνο 1.72-20 το διπλό για τους Ιταλούς. Και Ρεάλ Φενέρμπαξε 1.30 για τη Ρεάλ. Αύριο παίζει Βιλερμπάν με τον Ολυμπιακό. 2.80 ο Άσος, αγάπη. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο αν αξίζει να βάλουμε στη Βιλερμπάν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έδειξε τα φιλικά ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Θα μου πεις δεν ξέρουμε τι κάνει η Βιλερμπάν, αλλά γι' αυτό θα ρωτήσουμε τον Νίκο. Έχει και πάντως... Ζενίτε, έχει και Άλμπα Βερολίνου και Βιλερμπάν, έχει αλλαγές φέτος στην Ευρωλίγκα. Ναι. Η Ζενίτ και η Βιλερμπάν. Γενικότερα, και... εντάξει, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες γενικότερα. Και το φάνταστο στοίχημα. Μαζί μας και σήμερα ήταν το Busy Router. Αν έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ του καταστήματός σας και δεν έχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα και για εσάς και για τους πελάτες σας, το Busy Router σας δίνει τη λύση. Καλείτε στο 2312 3134 34 και έρχεται στον χώρο σας. Το ίντερνετ θα πηγαίνει σφαίρα και όλοι θα είναι πολύ πολύ ικανοποιημένοι. Τη δεύτερη ώρα είδε μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με πάρα πολλές και νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Όσοι έχουν εμπιστευτεί τον Φτύκα, νομίζω μόνο ζημιωμένοι δεν έχουν βγει. Οικονομικές λύσεις στα πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Πάντα με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Αν θέλετε να ανανεώσετε λίγο τα παπούτσια σας, είναι κατάλληλη εποχή να πάτε στα ΝΑΚ, σε ένα από τα καταστήματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και έτσι μισκή μέρα στο τέλους στην καρδιά της πόλης κατάστημα, υπάρχει και στην πλατεία Αγίας Σοφίας, υπάρχει στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος, στο Μολ στην Αθήνα. Εσύ πήγες και ξέρεις, Στέργιο, μας το είπες κιόλας. Πολλά στο Κανατολικά, Δυτικά και στο Κέντρο για να κάνετε επιλογές με τις καλύτερες τιμές. Και NAC.gr
με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε τις επιλογές σας εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, τον υπολογιστή σας και έρχονται στο χώρο σας. Λοιπόν, αγάπη, σημείωσε. Ναι. Διπλό η Gladbach σήμερα στην Μπασάκ Σεχίρ. 2-15 το διπλό για τα πουλάρια. Σημειώνεις? Ναι. Τι σου κάνει εντύπωση? Το πουλάρι είναι άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι σου λένε. Γρήγορα, πες. Έχεις δουλειά, βιάζεσαι? Όχι, ρε παιδί, πες κάποιος στον κόσμο για να σημειώσει. Φέγερον Άσο με την Πόρτο, 3-60. Δεν είναι καλά η Δράκη. Εγώ στηρίζω Κωνσταντινάου. Εγώ στηρίζω Φέγερον. Ναι. Και ακόμα στην Πορτογαλία αυτή η Φαμαλικάο είναι πρώτη. Έλατε. Είναι πρώτη η Φαμαλικάο. Να πάτησε αύριο, θα τη δώσουμε. Η Φαμαλικάο. Θα κρατήσουμε σε αγωνία. Αυτό τα δύο σε πρώτη φάση. Α, κάτσε ρε, 25 μάτσε έχει και μου έδωσε δύο. Παίξει 20. Πες άλλα σου δύο, δίνω έναν άσο του 3,60 και έναν διπλό του 2,15. Όχι, άλλα δύο θέλω. Άλλα δύο. 700 μάτσε. Άσο έχει διπλή ευκαιρία την Alkmaar με τη Manchester United. Σε καλή απόδοση. Ναι. Και αφού θέλεις ακόμα ένα. Κατέβα, να μην σου δώσω ένα με ένα 20 και με ένα 15, γιατί έχει πολλά. Arsenal Standard Goal Goal. Δεν ξέρω. Θέλει μελέτη. Κάτσε να σου πω. Και Γκυμαράες Άιντραχτ Φραγκφούρτης διπλό. 2-22. Διπλό. Okay. Οι Γερμανοί παραδοσιακά βλέπουν σοβαρά το Europa League. Ναι. Θα δούμε σήμερα και θα πούμε αύριο αν το βλέπουμε σοβαρά. Έχει και πολλά γκολ. Τώρα σήμερα ναι. Στο Europa League δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτά και για σήμερα. Αυτά, Στέργια. Επιστροφή αύριο. Θα αφήνουμε. Επιστροφή αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Σπάντα στο Λίμπερο η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Μέντε στου 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτής μέχρι τις 3. Συνέχεια ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 3 μέχρι τις 5. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.